Άκου πως παίζει ο ήχος από την καινούρια νέο QLED QN90B, την καινούρια 50 τηλεόραση της Samsung. Κάτσε να το χαμηλώσω γιατί δεν ακούγομαι κιόλας. Εξαιρετική 50 για gamers, για κονσόλες και PC, μέχρι 144Hz υποστηρίζει. Υποστηρίζει Variable Refresh Rate FreeSync Premium Pro, φοβερό 3D ήχο, 4 HDMI, για PC και κονσόλες είναι εξαιρετική. Εμείς την έχουμε συνδέσει με ένα PlayStation 5 και πάμε να δούμε όλες αυτές τις ωραίες δυνατότητες που προσφέρει σε εμάς τους gamers. Έχω ενθουσιαστεί. Πάμε να παίξουμε λοιπόν στην καινούρια Samsung QE50 QN90B, την καινούρια νέο QLED τηλεόραση της Samsung. 50 ίντσες το συγκεκριμένο μοντέλο. Έχει 4 HDMI από πίσω, στα οποία μπορείς να συνδέσεις συσκευές και να παίξουν υποστηρίζοντας μέχρι 144Hz. Εμείς έχουμε βάλει το PlayStation 5, το οποίο υποστηρίζει έξοδο με HDMI 2.1 στα 120Hz. Αν έχεις κάποιον υπολογιστή ο οποίος είναι καινούριας τεχνολογίας και έχει HDMI 2.1 έξοδο, μπορείς να παίξεις μέχρι 144Hz σε 4K ανάλυση, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και επίσης για τους PC gamers η τηλεόραση υποστηρίζει και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, μπορείς να υποστηρίξεις αναλογία πλευρών 32:9 σε περίπτωση που θέλεις να παίξει μια τέτοια ανάλυση. Ουσιαστικά θα σου έχει μαύρες μπάρες πάνω και κάτω για να έχεις μια ultra wide εικόνα σαν εύρος πεδίο που βλέπει. Βέβαια για τους περισσότερους μια τέτοια τηλεόραση, παρόλο που οι διαστάσεις είναι εξαιρετικές για να μπουν σε ένα δωμάτιο, για να έχεις και τον υπολογιστή εκεί και να παίζεις εκεί, ουσιαστικά είναι φτιαγμένη κυρίως για να παίζεις παιχνίδια στις κονσόλες. Έχουμε συνδέσει λοιπόν το PlayStation 5 και το πρώτο που μπορεί κανείς να δει είναι ουσιαστικά το Game Bar. Έχω βάλει εγώ το Spider-Man Miles Morales. Το Game Bar είναι μια λειτουργία που, που έχει τηλεόραση της Samsung. Κρατώντας πατημένο το Play Pause του τηλεκοντρόλ για μερικά δευτερόλεπτα, σου εμφανίζει από κάτω τις πληροφορίες για τα παιχνίδια και σου δίνει και κάποιες επιπλέον δυνατότητες όσον αφορά στις ρυθμίσεις της εικόνας και του ήχου ταυτόχρονα. Τώρα, για παράδειγμα, εγώ έχω το Game Picture Mode, όπου έχω βάλει το Standard. Μπορείς να αλλάξεις και να πας εσύ στο FPS ανάλογα στο παιχνίδι που θα παίξεις ή το Sports, ας πούμε. Αν παίζεις αθλητικά παιχνίδια, το standard είναι μια χαρά, ή να πας στο custom και να κάνεις κάποιες αλλαγές από εδώ, φτιάχνοντας το brightness, το contrast, το sharpness, τα χρώματα, το tint, και να φέρεις την εικόνα όπως θέλεις εσύ. Τώρα μπορείτε να δείτε στο Game Bar κάτω, μου δείχνει με μικρά γραμματάκια FPS, μου λέει 60, HDR on, γιατί υποστηρίζει HDR η τηλεόραση προφανώς μέχρι HDR 10+, και μου έχει ενεργοποιήσει και το VRR, το οποίο γράφει on. Το τελευταίο firmware update που πήρε το PlayStation 5 ενεργοποίησε το VRR, το Variable Refresh Rate, κάτι που ουσιαστικά το υποστηρίζει η τηλεόραση μέσω της τεχνολογίας AMD FreeSync Premium Pro. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Spider-Man Miles Morales, έχει πάρει αναβάθμιση και αυτό για να υποστηρίξει VRR, Variable Refresh Rate, και μπορείς να το ρυθμίσεις εσύ ουσιαστικά μέσα από το PlayStation 5 να το ενεργοποιήσεις αυτό, είτε για τα παιχνίδια που υποστηρίζονται επίσημα, που υποστηρίζουν επίσημα VRR, είτε και για παιχνίδια που δεν το υποστηρίζουν. Όμως το πλεονέκτημα που έχεις εσύ εδώ είναι όταν πας στις ρυθμίσεις και πας στη λειτουργία γραφικών, στις επιδόσεις, για να πας στα 120Hz, εντάξει. Βλέπεις εδώ πέρα, λειτουργία οθόνη σε 120Hz. Ξαναφορτώνω το Game Bar και κάτω μου δείχνει σε πραγματικό χρόνο το frame rate του παιχνιδιού. Σου λέει FPS και την ώρα που παίζεις το βλέπεις που αυξομειώνεται από τα 90 στα 100 frames, 80 αναλόγως στη σκηνή που είσαι. Επειδή όμως έχω ενεργοποιήσει το variable refresh rate, το refresh rate της οθόνης ουσιαστικά προσαρμόζεται στο frame rate του παιχνιδιού, από τα 120 μέχρι τα 48Hz το υποστηρίζει το PlayStation 5 στην προκειμένη περίπτωση, και αντίστοιχα το κάνει και η τηλεόραση της Samsung, με αποτέλεσμα να μην έχεις καθόλου μα καθόλου lag στο παιχνίδι. Γι' αυτό άλλωστε το input lag, η επιλογή που έχει input lag που έχει κάτω στο Game Bar, αυτή εδώ πέρα είναι γκριζαρισμένη. Αυτή είναι γκριζαρισμένη όταν είναι ενεργοποιημένο το variable refresh rate. Ναι, οκ. Okay. Οπότε βλέπεις εσύ πραγματικό χρόνο ότι έχει ενεργοποιήσει το VRR και έχει ενεργοποιηθεί και το HDR και βλέπεις και το frame rate του παιχνιδιού. Οπότε έχεις εξαιρετική εμπειρία και βλέπεις όλες αυτές τις πληροφορίες. Όπως είμαι εγώ εδώ τώρα, μπορώ να κάνω κάποιες αλλαγές όσον αφορά και στο κομμάτι του ήχου, ο οποίος ήχος είναι εξαιρετικός στην τηλεόραση. Έχεις game mode, το έχω στο αυτόματο, και έχω ενεργοποιημένο το surround sound. Τώρα, άμα το βγάλω,
παίρνει τον κανονικό ήχο που είναι φτιαγμένο το παιχνίδι. Είναι ένας κλασικός στερεοφωνικός ήχος. Ενεργοποιώντας το surround sound όμως, προσαρμόζει τον ήχο αναλόγως από πού προέρχεται. Μέσα από τον επεξεργαστή της τηλεόρασης γίνεται αυτή η λειτουργία. Με αποτέλεσμα να έχει πολύ καλύτερη εμπειρία ήχου με το που, που τη βάλαμε πριν την τηλεόραση να παίξουμε. Πάθαμε πλάκα με τον ήχο και πόσο δυνατός και καθαρός είναι. Και κυρίως επειδή είναι προεργοποιημένο με το που βάζει το game mode ουσιαστικά, το surround sound και νιώθεις ακόμα καλύτερα τον ήχο. Κάτι άλλο που έχει για όλους τους φίλους των games είναι το γεγονός ότι έχει την λεγόμενη τεχνολογία να ρυθμίζει αυτόματα, να καταλαβαίνει αυτόματα την πηγή εφόσον πρόκειται για κονσόλα. Ουσιαστικά πηγαίνοντας στο κεντρικό μενού της τηλεόρασης, μου εμφάνισε αυτό το εικονίδιο, αυτό το λογότυπο που λέει PlayStation 5, γιατί βρήκε κατευθείαν το PlayStation 5 και κατευθείαν από εκεί μπορώ εγώ να πάω σαν πηγή στην κονσόλα που έχω συνδεδεμένη πάνω στην τηλεόραση. Πηγαίνοντας τώρα στο Game Bar, έχεις και κάποιες ακόμα επιλογές όσον αφορά στην ποιότητα της εικόνας που μπορείς να ρυθμίσεις. Λοιπόν, στο Game Settings πηγαίνοντας εδώ, μπορώ να φτιάξω το Dynamic Black Equalizer που έχει να κάνει κυρίως με το πόσο αυτόματα, δηλαδή τα μαύρα, τα σκοτεινά σημεία της εικόνας να τα ρυθμίζει αυτόματα για να έχει την καλύτερη αντίθεση. Και μπορείς να φτιάξεις το HDR Tone Mapping, εσύ να το ενεργοποιήσεις και να βάλεις Game HDR όπου βλέπεις κάνει μια μικρή αλλαγή. HDR 10 Plus Game το έχω βάλει στο Advanced, έτσι. Και το Game HDR κάνει μια αλλαγή στο HDR για να έχεις ακόμα καλύτερη αντίθεση στις φωτεινές και στις σκοτεινές σκηνές που είναι μέσα στο παιχνίδι και να το ευχαριστιέσαι ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά λοιπόν είναι λειτουργίες που έχεις αποκλειστικά για τους gamers, για όσους θέλουν να παίζουν είτε στον υπολογιστή είτε στην κονσόλα και έχεις ακόμα καλύτερη εικόνα. Το θέμα είναι ότι έχεις mini LED τεχνολογία φωτισμού από πίσω με το πάνελ επίσης να έχει μια επίστρωση από πάνω ούτως ώστε να βλέπεις από όλες τις γωνίες και να μην αντανακλά τον περιβάλλοντα φωτισμό. Τώρα να αλλάξω λίγο το παιχνίδι για να δούμε και τη ρύθμιση του input lag, η οποία τώρα είναι γκριζαρισμένη, αλλά άμα πάω σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν υποστηρίζει VRR, για παράδειγμα το Horizon Forbidden West. Εδώ λοιπόν, από τη στιγμή που το variable refresh rate είναι απενεργοποιημένο γιατί το υποστηρίζει το παιχνίδι, μπορώ να πάω στο Game Settings και μου ξεκλειδώνει και την επιλογή Game Motion Plus, την οποία μπορώ να την ενεργοποιήσω για να μου δώσει μέσα από το software και τον επεξεργαστή που χρησιμοποιεί τηλεόραση περισσότερες επιλογές όσον αφορά στο πώς θα είναι η εικόνα LED Clear Motion, ας πούμε, να κάνει καλύτερη την κίνηση, ειδικά όταν παίζεις κάποια παιχνίδια που είναι στα 30 fps και όχι στα 60, να σου κάνει καλύτερη την κίνηση, πιο ομαλή, να σου μειώσει το jitter, τα σπασίματα που μπορούν να υπάρχουν στην εικόνα σε σχέση με πριν, είναι πολύ καλύτερη η εμπειρία που νιώθω, το motion blur που δημιουργεί στην τηλεόραση είναι ακόμα καλύτερο. Οπότε πάρα πολλές επιλογές, μπορείς άμα θες να συνδέσεις και εξωτερικά ηχεία, αλλά δεν χρειάζεται. Πάμε να δούμε λοιπόν και ένα άλλο παιχνίδι, το Dirt 5, το οποίο και αυτό υποστηρίζει variable refresh rate και HDR και VRR και 120 Hz και φοβερός ήχος και φοβερή εικόνα. Σωστές διαστάσεις για ένα τυπνοδωμάτιο, ακόμα για το σαλόνι, απλά εντάξει. Θέλω μεγαλύτερη τηλεόραση. Κάτσε να τη χαμηλώσω γιατί δεν ακούγομαι καθόλου, Εξαιρετική τηλεόραση για όσους παίζουν παιχνίδια σε κονσόλα, σε υπολογιστή. Είναι αυτό που θέλεις. Αυτή είναι η καινούρια Samsung QE50 Q90B. Εξαιρετική τηλεόραση για όλους εμάς τους gamers. Μην ξεχάσετε subscribe στο κανάλι μας για να βλέπετε κάθε φορά που έχουμε καινούριο βίντεο και το καμπανάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση. Φοβερά άλματα. Τώρα θα τους περάσω όλους μαζί και άντε γεια.